Και ξαφνικά νέος χαμός και αναστάτωσης στους παραγωγούς μεσηνίας που βρέθηκαν στο επίκεντρο των διασταυρωτικών ελέγχων του ΠΚΠ. Όπου μας καλούσε να ενημερώσουμε παραγωγούς ότι οι εκτάσεις τους έχουν δασικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα οι παραγωγοί να απευθυνθούν στις οικίε δασικέ υπηρεσίες, ούτως ώστε να φροντίσουν να τακτοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Ο οργανισμό ενημέρωσε τι ενώσει. Προκειμένου αυτέ την συνέχεια να ενημερώσουν του παραγωγού που σε επίπεδο μεσενία αυτοί ανέρχονται σε 14.000 που εμπλέκονται με εκτάσει που έχουν δασικό χαρακτήρα και πρέπει πλέον να τρέξουν. Προκλήθηκε ένα μεγάλο πανικό, γιατί πραγματικά η επίσημη ημερομηνία λήξη των ετήσεων ενεργοποίηση είναι σήμερα 10 του μηνό το σύστημα. Θεωρούμε ότι θα μείνει ανοιχτό για μερικέ μέρε ακόμα για να δέχεται διορθώσει και τροποποιήσει, όχι νέε αιτήσει. Την ίδια ώρα γνωρίζουμε ότι οι δασικοί χάρτε, όποιο θέλει είτε να υποβάλει αντίρρηση, είτε να μπει στο καθεστώ προδήλων σφαλμάτων, είτε να κάνει εξαγορέ ή παρεμβάσει, η προθεσμία είναι 27 Ιουλίου. Ε, με δεδομένο αυτό, ε, το μήνυμα αυτού του ΠΚΠ, μόνο στην Ένωση Μεσημεία, ε, περιέλαμβανε 14.000 αφημοί ένα τεράστιο αριθμό ε, δεδομένων των ημερών. 14.000 αφημοί. Και ανάμεσα του παραγωγοί οι οποίοι έπρεπε να σπεύσουν μέχρι σήμερα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου ήταν και η τελευταία ημέρα εκπρόθεσμη υποβολή για την αίτηση ενεργοποίηση. Σίγουρα έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Το βιώνουμε καθημερινά, ιδιαίτερα από τι Δετάρτη και μετά, ε, σειραίουν κατά εκατοντάδε στα καταστήματα τη Ένωση και προσπαθούμε να του εξυπηρετήσουμε Κυρίω ω προ το κομμάτι του εντοπισμού περισσότερο, και από εκεί και πέρα να του απευθύνουμε στι δασικέ υπηρεσίε. Ελπίζουμε και κάνουμε έκκληση σε κάθε ένα παράγοντα, προκειμένου και το σύστημα το δικό μα να παραμείνει ανοιχτό. Έχουμε στείλει και θα στείλουμε και επιστολέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκειμένου να μην κλείσει το σύστημα τι επόμενε μέρε, αλλά να φροντίσουν τουλάχιστον σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντο να είναι ανοιχτό για όσο καιρό απαιτείται, ούτω ώστε οι παραγωγοί να εξυπηρετηθούν. Και ταυτόχρονα εκτιμούμε ότι η ημερομηνία τη 27η Ιουλίου πραγματικά είναι πάρα πολύ κοντά και δεν θα μπορέσουν εκατοντάδε παραγωγοί να εξυπηρετηθούν. Με κίνδυνο πέρα από το κομμάτι τη ιδιοκτησία του και τι αγροτικέ επιδοτήσει πλέον. Συνδυαστικά με το σφιχτό χρονικό πλαίσιο που υπάρχει για την κατάφυση αντιρρήσεων όσον αφορά του δασικού χάρτε, με πολλού παρογωγού να ενημερώνονται την τελευταία στιγμή, έκκληση γίνεται λοιπόν από την Ένωση Μεσημεία, προκειμένου να υπάρξει εκείνο το χρονικό πλαίσιο για να βρεθεί λύση στο όλο πρόβλημα. Έχοντα προκαλέσει, όπω είπα και πάλι, αναταραχή, ευελπιστούμε πω θα εισακουστούν οι εκκλήσει που απευθύνουμε και ελπίζουμε και όλοι οι υπόλοιποι φορεί να σταθούν αρρωγοί στο αίτημά μα και να εισακουστούμε για να διασφαλίσουμε και την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων και να μην τεθεί ένα αμφιβόλο οι περιουσίες χιλιάδων συμπολιτών μας.